Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ επί του πιεστηρίου. Κουβεντιάζουμε εν ώψη του εορτασμού του αυριανού της Εθνικής Επετείου για το θέμα, το έχουμε επικεντρώσει, το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων, των πολεμικών αποζημιώσεων και του γερμανικού κατοχικού δανείου. Όχι όμως μόνο για αυτό. Για τις καταστροφές που έγιναν, για τις ψυχές που χάθηκαν και για πολλά ακόμα. Είχε ανοησίες ο κ. Σόιμπλε, του στείλουμε την κασέτα. Έτσι ανοησίες. Έτσι έχει δει σίγουρα, πάμε έτσι. Ο κ. Σόιμπλε δεν πιστεύει ότι αυτά είναι ανοησίες. Ο κ. Σόιμπλε δεν θέλει ποτέ να συζητηθεί αυτό το θέμα. Έτσι. Ο Μανώλης ο Γλέζος το απίφθινε μια σχετική πρόταση για διάλογο. Ναι. Εμείς δεν θεωρούμε ότι είναι το δηλός. Νομίζουμε ότι ξέρει την αλήθεια και ουδέποτε ανταποκρίθηκε σε αυτή. Δημο, για να σας ακούσουμε τώρα και εσάς και Σικελάκη. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς ήθελα να ξεκινήσω από το σημαντικό, νομίζω αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε, μέρα που είναι, ξημερώνει αύριο η μεγάλη εθνική επέτειος 28 Οκτωβρίου. Και επειδή είναι μια περίοδος κρίσης, όπου αισθανόμαστε πολλές φορές το αίσθημα της αδικίας, που πολλές φορές μας πιάνουν στο στόμα τους οι λεγόμενοι εταίροι δανειστές με απαξιωτικό τρόπο, πρέπει ο λαός μας να είναι περήφανος. Και είναι περήφανος αν γνωρίζει την ιστορία του. Λοιπόν, εδώ στην Ελλάδα υπήρξε η καινοτομία της εθνικής αντίστασης, η οποία δεν έχει προηγούμενο ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο. 6 στοιχεία είναι αυτά που την καθιστούν μοναδική. Το πρώτο απ' όλα είναι η μάχη της Κρήτης. Το φαινόμενο του πάνδημου συναγερμού, παλαϊκού ξεσηκωμού, πρώτη φορά εμφανίστηκε στην Ευρώπη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το Μάη του 1941, όπου χωρίς καμία εντολή και καμία προπαρασκευή, κόντρα θα έλεγα και στις επίσημες εντολές της ελληνικής και στρατιωτικής διοίκησης, που στις 11 Μαΐου καλούσαν τον πληθυσμό να απομακρύνεται από τα σημεία των σειράξεων και να κλείνεται στο σπίτι του, ο κρητικός λαός με τα όπλα των προγόνων του, με μαχαίρια, με γυμνά χέρια, αντιμετώπισε τους εισβολείς και αν δεν γίνονταν πολύ χοντρά λάθη από τους συμμάχους, η Κρήτη δεν θα είχε πέσει. Η δεύτερη καινοτομία είναι ότι στην Ελλάδα έγινε η πρώτη απεργία δημοσίων υπαλλήλων τον Απρίλιο του 1942. Μια φοβερή απεργία όπου απρόσμενα η κυβέρνηση Τσολάκογλου δεν μπορούσε να την περιμένει, κυνήγησε τους απεργούς, τους απείλησε με την ποινή του θανάτου. Με συμμετοχή. Με μεγάλη απεργία. Συμμετοχή των δημοσίων υπαλλήλων, νέκρωσε ο δημόσιος τομέας επί 6 ολόκληρες μέρες, κύριε Ξενάκη, με αίτημα επισιτιστικό, δηλαδή να δοθεί τροφή και όχι πληθωριστικό χρήμα στους λιμοκτονούντες δημοσίους υπαλλήλους. Και παρά λοιπόν τον αυταρχισμό της εποχής, των γερμανικών στρατευμάτων και της κατοχικής κυβέρνησης, νίκησαν οι απεργοί και υποχρεώθηκε σε αναδίπλωση ο Τσολάκογλου. Ελάτε όμως που το Σεπτέμβριο του 1942 ξαναγίνεται νέα απεργία των δημοσίων υπαλλήλων, η οποία αυτή τη φορά μετατρέπεται σε πανεργατική απεργία και φτάνουν στο σημείο να μετέχουν τελικά 60.000 απεργοί από όλο το φάσμα, από τα εργοστάσια, από το ΦΙΞ, από τις δημόσιες υπηρεσίες παντού. Και μάλιστα εν μέσω της απεργίας συλλαμβάνεται και δολοφονείται ο πρώτος εργάτης, ο οποίος λέγεται Κοφινάκος, Παναγιώτης Κοφινάκος, από την Καλογρέζα, και ένας ακόμα κρατείται για να εκτελεστεί. Και αυτό, αντί να κάμψει το φρόνημα των απεργών, φέρνει στην απεργία και τους τροχιοδρομικούς. Μετά από μία εβδομάδα, 7 με 14 Σεπτεμβρίου, νίκησαν ξανά οι απεργοί και έδωσαν ένα τρομερό παράδειγμα σε όλη την Ευρώπη. Εκείνη την περίοδο, πολύ σωστά το ανέφεραν οι συνάδελφοι, η αντίσταση άρχισε να οργανώνεται και να κλιμακώνεται προς τα τέλη του 1942 και αρχές του 1943. Όμως, δεν πρέπει να ξεχνάμε, γιατί όλοι αναγνωρίζουμε και ξέρουμε την πρωτοκαθεδρία που έχει το ΕΑΜ στην αντίσταση, η μη ΕΑΜική οργάνωση ΠΕΑΝ, Προοδευτική Ένωση Αγωνιζόμενων Νέων, με σειρά τριών βομβιστικών επιθέσεων τον Αύγουστο, 15 Αυγούστου, 22 Αυγούστου και τελικά 20 Σεπτεμβρίου του 1942, πετυχαίνει ένα κέριο πλήγμα στους Γερμανούς και τους δοσύλλογους, βομβαρδίζει το κτίριο της ΕΣΠΟ Πατησίων και Γλάδιστον ως 8, έχουν απώλειες 25 μέλη της ΕΣΠΟ, της δοσυλλογικής οργάνωσης, και 23, αν δεν κάνω λάθος, Γερμανοϊταλοί, και πολλοί βέβαια τραυματίες. Και τι πέτυχε με αυτή την κίνηση? Την αποτροπή συμμετοχής Ελλήνων εθελοντών στο πλευρό της Βέρμαχτ, στο ανατολικό μέτωπο. Και έτσι, όταν στο τέλος του πολέμου αναγνώρισαν οι Ρώσοι ότι από όλες τις φυλές του Αρών βρήκανε εκτός από Έλληνες εκεί. Πολύ γρήγορα θα πω άλλα τρία στοιχεία. Είναι η αποτροπή της πολιτικής επιστράτευσης. Μόνο η Ελλάδα, ενώ εκατομμύρια Ευρωπαίοι και Γάλλοι και άλλα έθνη
είχαν στείλει τα παιδιά τους στα κάτεργα του Τρίτου Ράιχ. Μόνο στην Ελλάδα απετράπη η πολιτική επιστράτευση εξαιτίας δύο μεγαλειωδών διαδηλώσεων στις 24 Φεβρουαρίου και στις 5 Μαρτίου του 1943, με αποκορύφωμα την είσοδο του πλήθους παρά την έφυπη αστυνομία καραμπινιερία των Ιταλών, παρά τα χτυπήματα εν ψυχρό από τους Ιταλούς και τους Γερμανούς, μπήκανε μέσα στο Υπουργείο Εργασίας πίσω από το Πολυτεχνείο και κάψαν τους κατάλογους των πολιτικών επιστράτων και σώσανε την νεολαία μας από τα κάτεργα του Χίτλερ. Η αποτροπή της επέκτασης της βουλγαρικής ζώνης κατοχής στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλονίκη, δηλαδή έγινε γεγονός εξαιτίας μεγαλειωδών διαδηλώσεων και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα στις 22 Ιουλίου του 1943. Όπως γνωρίζετε, οι Βούλγαροι ήταν πάρα πολύ σκληροί, επιχειρούσαν τον αφελληνισμό των περιοχών, απαγόρευαν να μιλάς ελληνικά, καταργούσαν τις ελληνικές ταμπέλες, στη θέση τους υπήρχαν βουλγάρικες, κυκλοφορούσε το βουλγαρικό λέβα και όλα θύμιζαν Βουλγαρία και προσπαθούσε η Βουλγαρία με τις πλάτες της Γερμανίας να βγει στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης όπως στρατηγικά ήθελε. Και βέβαια το τελευταίο που το ανέφερε πριν ο Σαράντος περί της ελεύθερης Ελλάδας, μια έκταση ίση με την σημερινή Ελβετία, το 1 τρίτο της χώρας, με πάνω από 1,5 εκατομμύριο πληθυσμό, ήταν ελεύθερη από το ΕΑΜ από τα μέσα του 1943 και μετά. Όμως τώρα να μου πείτε, επαναλαμβάνετε πράγματα, τα σταχυολογείτε από τα βιβλία και τι θέλετε να πείτε. Θέλω να πω. Με συγχωρείς για να σε διακόψω και για την εξέγερση της δράμας, που είναι η πρώτη εξέγερση σε όλη την Ευρώπη. Βέβαια. Η πρώτη ενόπλη εξέγερση που γίνεται κατά του φασισμού σε όλη την Ευρώπη είναι στη δράμα το φθινόπωρο του 1941, όπου για να κατασταλεί αυτή μετά η εξέγερση έγιναν όργια από το φασιστικό καθεστώς της Βουλγαρίας, έτσι, του Φιλόφ. Ναι, αισθάνομαι λοιπόν την ανάγκη. Λουτρό αίματος. Αισθάνομαι την ανάγκη να τα επισημάνω αυτά, να τα επενθυμίσω σε όσους τα γνωρίζουν και ίσως να τα μάθουν και κάποιοι νεότεροι. Γιατί, όχι για, ας πούμε, αν θέλετε, έτσι εκ του περισσού, αλλά γιατί στην εποχή μας, δυστυχώς και μέσα στην Ελλάδα, πρόσφατα κυκλοφόρησε ένα βιβλίο δύο γνωστών πανεπιστημιακών, ο ένας κάνει και το δημοσκόπο, όπου επιχειρείται ένα κύμα αναθεωρητισμού, εκφράζεται, το είδαμε και με την υπόθεση Ρίχτερ στην Κρήτη, τι είπε ο Γερμανός καθηγητής, εκλεκτός κατά τα άλλα, Χάιντς Ρίχτερ, ότι ήταν βάρβαρη και κτηνόβηση η αντίσταση των Κρητών, ότι ήταν υπότες οι Ναζί αντιξυπτοπιστές. Ναι, φταίγαμε λοιπόν εμείς που τους τσακίσαμε χωρίς οπλισμό και προετοιμασία, όπως είπαμε, και ότι εν πάση περιπτώσει με όλο αυτό το βιβλίο του προσπάθησε να δικαιώσει. Είναι κύριε Σιγελάκη, λέω λοιπόν, το ερώτημα, φαίνεται να το ολοκληρώσω, κύριε Κουρή. Το υπηρό ερώτημα, τελικά που φτάσαμε. Ναι, θέλω αυτό το μεγαλειώδη συσκομό, όταν έχουμε σήμερα, δεν ξέρω τι οδήγησε η ευκολία ζωής. Θα σας πω. Κατανάλωσης. Αυτό που έχει σημασία. Θα και το είμαστε πλέον. Έλλειψη οράματος, κύριε Κουρή. Ακριβώς. Θα τη διανύσουμε τη διαδρομή αυτή. Γιώργο, αν μου επιτρέπεις. Θα τη διανύσουμε τη διαδρομή αυτή, γιατί είναι ένα ευρύτερο θέμα. Και εδώ, αλλά σε άλλες χώρες. Οι άλλες χώρες είναι συνηθισμένες να ακολουθούν την έννοια του κράτους. Οι Έλληνες υπάρχουν πάντα ιστορικά όταν έχουν όραμα. Όταν δεν έχουν όραμα, πάμε κατά διαόλου. Αυτό το έχουμε δει σε όλη μας την ιστορική διαδρομή. Δες το, ναι, όλες έρχεται τις στιγμές. Ναι. Ακόμα και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, την Ολυμπιάδα, ναι, που ήταν ένα δευτερεύον. Τότε μόνο οι Έλληνες είχαν. Ακριβώς. Έρχεται λοιπόν ένα κύμα αναθεωρητισμού σήμερα, δυστυχώς στην Ελλάδα, στην Ελλάδα που τόσο πολύ δοκιμάζεται και οφείλει να πιαστεί από την ιστορία της, να πει τι. Το έχουν επιστήμονες. Να πει τι. Να πει ότι ο εμφύλιος άρχισε μέσα στην κατοχή, δηλαδή να υπερτονίσει τις αντιθέσεις και τις συγκρούσεις. Δυστυχώς δεν το λέει μόνο αυτό, είναι από τις δύο πλευρές. Των αντιστασιακών οργανώσεων. Από δύο πλευρές. Έρχεται να πει ότι η αντίσταση, αυτά που πέτυχε δεν ήταν και τόσο σημαντικά. Αντίθετα, προκάλεσε βαρύτατα αντίπεινα και άρα έπρεπε να το σκεφτούν πριν δράσουν οι αντιστασιακοί. Ακριβώς. Και έρχεται να συμψηφίσει από τη μία τους δοσύλλογους και από την άλλη το ΕΑΜ, τους κομμουνιστές, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης σήμερα προσπαθεί να εξουσώσει τον κομμουνισμό και τον σταλινισμό με τον ναζισμό. Αυτές λοιπόν οι θεωρίες που δοκιμάζονται στην πράξη στο πετσί μας θέλουν να εκτρέψουν την Ελλάδα, την νεολαία σήμερα και την πορεία του έθνους από την επαφή της, από την επανασύνδεση με τις ρίζες,
δεν τους κάθισε καλά στο στομάχι το όχι που είπαμε, ούτε το 40, ούτε με το σχέδιο Ανάν, αλλά ούτε και τον Ιούλιο. Θέλουν την αντιστασιακή φύση του λαού, του ελληνικού λαού, που εύκολα θα πει το όχι, αλλά όχι αβασάνιστα, και θα πληρώσει και το τίμημα, να τη μετατρέψουν σε ένα σύνδρομο υποταγής. Μάλιστα. Να πάμε στον να πω κάτι κύριο Μπρακατσούλα. Ένα σχόλιο για το θέμα του εμφυλιοπολεμικού κλίμα. Δυστυχώς, και το ξέρεις, αναπτύχθηκε από περισσότερες πλευρές. Δηλαδή μία λογική ότι το κύριο χαρακτηριστικό, ιδιαίτερα από το 42-43 και μετά, είναι ο εμφύλιος και όχι η εθνικοαπελευθερωτική διάσταση. Αυτό το τροφοδοτούσαν οι Άγγλοι, το τροφοδοτούσαν οι Γερμανοί, οι Άγγλοι, εγώ έτσι και οι συνεργάτες των Γερμανών. Αυτές είναι οι κατηγορίες. Ναι, προσφάτως αυτή την αντίληψη από δύο στρατόπεδα, και από την πλευρά τη μία που λέτε, δηλαδή αναφέρατε τον κύριο Μαρατζίδη. Στάθης Καλύβας και Νίκος Μαρατζίδης. Ναι. Έχουν ένα βιβλίο το οποίο... Ναι, μόνο που δεν είναι από τη μόνη πλευρά. Και από την άλλη πλευρά μιας ορισμένης αριστεράς, πέρασε η λογική τα τελευταία χρόνια, η οποία υποβαθμίζει την εθνικοαπελευθερωτική διάσταση και σπρώχνει μπροστά το εμφυλιοπολεμικό. Αυτό το πράγμα, έτσι, το οποίο λειτουργεί και σήμερα πολιτικά. Δηλαδή είναι μια μεγάλη κουβέντα το ότι τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκε μια σχολή η οποία λέει ότι από το 42-43 Γιώργο λέει σχηματικά Ελλάδα, κόκκινη και μαύρη τρομοκρατία. Ακριβώς. Δηλαδή την αντίσταση στον ναζισμό την ονομάζει κόκκινη τρομοκρατία και τους συνεργάτες των Γερμανών μαύρη τρομοκρατία. Και από την άλλη μαύρη... πλευρά αναβαθμίζεται η πλευρά εμφύλιος έτσι ώστε να φτιάνουμε ένα σχήμα όπου οι Έλληνες πρέπει να χωρίζονται σε δύο εμφυλιοπολεμικά στρατόπεδα. Αυτό το πράγμα που θα έπρεπε να αρθεί σήμερα είναι απολύτως αρνητικό και λειτουργεί προς μια κατεύθυνση... Λοιπόν, πάμε στον κύριο Μπρακατσούλα. Έχω τη γνώμη ότι... Εγώ θαύμασα αυτό που είπατε πριν για το πώς οι νέοι ξεσηκώθηκαν. Ναι, έχω τη γνώμη ότι... Θα τα ακούνε σήμερα, Μεσσικός Βασίλη. Θα τα ακούνε σήμερα οι νέοι. Μα τι είναι αυτό. Έχω τη γνώμη ότι η ευθύνη είναι πρωτίστως βέβαια της Γερμανίας, της σημερινής Γερμανίας, της ηγετικής ελίτ, η οποία έχει σύμπλεγμα από την ισχυρή αντίσταση την οποία έκανε η Ελλάδα. Η Ελλάδα έδωσε πάρα πολύ ισχυρό χαστούκι στους Γερμανούς για όλα αυτά που είπε πρωτήτερα ο αγαπητός φίλος Σεγγελάκης, αλλά και διότι έχει τα περισσότερα ολοκαυτώματα στον κόσμο. Ποιο έχει να παρουσιάσει η Γαλλία? Μόνο την καταστροφή του Οραντούρ. Ποιο έχει να παρουσιάσει η Τσεχία? Μόνο το Λίντιτσε όταν σκότωσε τον Χάιντριχ. Και η Ελλάδα έχει 100 παραπάνω, ας πούμε, ολοκαυτώματα. Αρχίζοντας από Δράμα, Δοξάτο κλπ. Και μια σειρά αυτές. Επίσης, ας πούμε, είναι καθολική η αντίσταση. Μόνο η Γιουγκοσλαβία μας ξεπέρασε σε στρατιωτική αντίσταση, αλλά εμείς είχαμε τη συμμετοχή όλου του λαού σε όλες τις εκδηλώσεις και είχαμε τις περισσότερες απώλειες. Έχουμε τα μεγαλύτερα ποσοστά απώλειών ανθρώπων που πέθανε στη διάρκεια της κατοχής από την πείνα, στο 13%, όταν η Σοβιετική Ένωση, η οποία υπέστη πλημμυρίδα την επίθεση των Γερμανών, δεν έχει παραπάνω από 10%. Ή η Πολωνία 8%. Λοιπόν, και προσέξτε τώρα στις αποζημιώσεις. Ο Τίτο με την ισχυρή προσωπικότητά του απέσπασε 99 δίθεν δάνειο από τη Γερμανία, μάρκα, τα οποία δεν τα έδωσε ποτέ, ούτε θα τα δώσει ποτέ. Και εμείς δεν πήραμε μέχρι τώρα ούτε τους καλλιτεχνικούς θησαυρούς, τους οποίους τους άρπαξαν από τα μουσεία. Δεν πήραμε λοιπόν και το κατοχικό δάνειο που ο Χίλτερ, ακούστε, ο Χίλτερ είχε την ευαισθησία να πληρώσει δύο δόσεις και τα βλούνται σήμερα οι Γερμανοί. Αυτή είναι ο απολογισμός για τον οποίο όμως φταίμε και εμείς ως προς το εξής. Ότι ο εμφύλιος πόλεμος, ο οποίος μας έσπρωξαν οι ξένοι κυρίως και η δική μας η αμνησία, ναι, έφερε την καθυστέρηση στη διεκδίκηση και στον πόλεμο εναντίον του πολέμου της Γερμανίας. Και χάσαμε και την Κύπρο. Κάτι που δεν συζητιέται καθόλου. Και αυτό, ο αποφασιστικός ρόλος του εμφυλίου για την απώλεια αυτού που οι Εγγλέζοι είχαν υποσχεθεί ότι θα αμέσως μετά τον πόλεμο θα παραχωρήσουν την Κύπρο στην Ελλάδα, με την ευκαιρία του εμφυλίου, και είναι ένας από τους λόγους που τον τροφοδότησαν,
κατόρθωσαν το ζήτημα της Κύπρου να θαυτεί και η Κύπρος και η Βόρειος Ήπειρος ήταν τα δύο ζητήματα τα οποία πλήρωσε η Ελλάδα σε σχέση με τον εμφύλιο. Χριστίνα, σε αυτή την μεγάλη προσφορά που κάνετε, υπάρχει συμμετοχή? Δηλαδή έχετε συγκινήσει κόσμο, να έρθουν και άλλοι να βοηθήσουν, να πολλαπλασιαστείτε κόσμο σε κάθε νομό, να μαζέψουν τα στοιχεία? Πρέπει να ομολογήσω ότι ο Γιάννης ο Σταμούλης δεν έζησε να δει αυτό το αυξανόμενο ενδιαφέρον. Και είναι λυπηρό. Δηλαδή, ευτυχώς τα τελευταία 5-6 χρόνια τώρα θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι βοηθάει και η κρίση σε αυτό. Βλέπεις έτσι ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον από την ελληνική κοινή γνώμη και μία αυξανόμενη διάθεση να ενημερωθούν, να μάθουν περισσότερα πράγματα. Γιατί είχε αναπτυχθεί και ένα ρεύμα. Αντιγερμανικό. Δεν είναι ευθύνη του κόσμου που έχει αναπτυχθεί. Είναι ευθύνη των πολιτικών που το δημιούργησαν αυτό. Προσωπικό αντιγερμανικό. Να έρθουν να βοηθήσουν με όνομα και θα πάω. Ναι, υπάρχουν. Υπάρχουν. Καταρχήν υπάρχουν ακούραστοι νέοι ιστορικοί, οι οποίοι μας τροφοδοτούν συνεχώς με νέα στοιχεία, τα οποία ήταν άγνωστα παλαιότερα και τα οποία εισφέρουν, συμβάλλουν στην περαιτέρω ενημέρωση. Και αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό και καταγράφουμε συνέχεια, είναι και η αύξηση του ενδιαφέροντος από τη διεθνή κοινή γνώμη και ιδίως από τη γερμανική. Από τη γερμανική, ναι. Δηλαδή. Αρχικά στη Γερμανία, γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι κοινωνικά και η Γερμανία χρειάστηκε να αντιμετωπίσει ή τέλος πάντων να αντιπαρατεθεί με τα φαντασματά της. Είχαν και εκείνοι σκελετούς πολλούς στα ντουλάπια τους. Ξέρουμε μια συναγωνίστρια από την ΑΚΑ δίστομο, από την ΟΜΙΑΔΑ δίστομο, η Γκαμπριέλα Ιχάνικη, η οποία καταθέτει ότι ο πατέρας της ήταν στα έφυπα SS, μια συγκεκριμένη μονάδα των SS, και η οποία όταν τον είχε ρωτήσει η μπαμπά τι έκανε στον πόλεμο, η απάντηση ήταν ήμουν μεταφραστής. Δηλαδή χρειάστηκε και αυτοί οι άνθρωποι να περάσουν από διαδικασίες ψυχολογικές, ψυχοκοινωνικές, οι οποίες δεν είναι αμελητές. Έτσι λοιπόν τον τελευταίο καιρό βλέποντας περισσότερους ανθρώπους να ίσως θα έλεγα έτσι να σχολιάσω κάτι που είχε πει στην αρχή ο κ. Καραμπελιάς ότι κάει και επικοινωνιακά. Εγώ επειδή εντάξει θέλω να βλέπω και το ποτήρι μισογεμάτο θα έλεγα ότι έχει και την καλή του οπτική αυτή η ιστορία γιατί πραγματικά δόθηκε τόση δημοσιότητα, διεθνώς και εσωτερικά, που πραγματικά έχουμε συνεχόμενο και αυξανόμενο ενδιαφέρον πάνω στο θέμα. Στο κυβερνητικό επίπεδο μιλήσεις. Ναι, εντάξει, εκεί θα συμφωνήσω εν μέρη, αν και υπάρχει ένα θέμα, γιατί η δέσμευση... Εγώ νομίζω το λάθος που έκανε η κυρία Κωνσταντοπούλου, ότι πρέπει να βάλει τη Βουλή ολόκληρη να αποφασίσει. Και όχι η ίδια μόνο. Αυτό ήταν λάθος της. Μέσα στη Βουλή, ολομέλεια της Βουλής, δεν πήρε... Άλλος ο ρόλος της νομοθετικής εξουσίας και άλλος ο ρόλος εκτελεστικής. Εδώ εγκαλούμε... Όχι, δεν λέω. Πρώτα καταρχήν έπρεπε ποιοι θα μετέχουν στην Επιτροπή. Αυτό είναι πράγμα απόφαση της ομολομέλειας. Υπήρξε τέτοια απόφαση. Υπήρξε απόφαση. Έγινε σύμφωνα με τον τύπο του και τον κανονισμό της Βουλής. Με τον τύπο, ναι, όχι. Βεβαίως, η ολομέλεια να συνεδριάσει, βεβαίως, να τεθεί να συζητηθεί. Βεβαίως. Όχι στην Επιτροπή. Δεν πρόλαβε, όχι στην Επιτροπή. Κύριε Κουρή, απλώς επειδή το είπατε να μην μένει σκιά. Δεν πρόλαβε η Επιτροπή αυτή στην οποία μας είχε καλέσει η πρόεδρος Βουλής ως μέλη του Εθνικού Συμβουλίου και έχουμε εικόνα του τι έγινε. Δεν πρόλαβε να κλείσει τις εργασίες της λόγω της επίσπευσης των πολιτικών εξελίξεων. Υπήρχε ένα σχέδιο πορίσματος και αυτό δεν πρόλαβε να συνέλθει η Ολομέλεια. Συνεκλήθη η Ολομέλεια παραμονές εκλογών, αν θυμάστε, και κατηγορήθηκε η πρόεδρος της Βουλής που έκανε τη σύγκληση αυτή. Δεν μετήχαν τα κόμματα πλην ενός και κάποιων άλλων ανεξάρτητων βουλευτών, με αποτέλεσμα να μην ολοκληρωθεί όπως ενδεχομένως προτείνεται και θα δηλαδή, θα επιμείνω στην άποψη. Ναι, αλλά θεώρησε σαν ατομική της υπόθεση
και δεν άφησαν ένα, να ανοιχθεί και να μπει πουθενά και να καλέσει προσωπικότητα. Είναι πολύ σημαντικό. Η επιλογή προσωπικότητα από ποιον έγινε. Μισό λεπτό. Όχι από τη Βουλή. Αυτό ισχύει περισσότερο για την Επιτροπή για το χρέος. Για το χρέος, ναι. Όχι, τώρα κάτι είναι άλλο έτσι από τη δημόσια. Θα μάλλον διότι λίγο. Επιτρέψτε μου μια στιγμή να ξεκαθαρίσουμε. Ποιος ήταν ο ρόλος ο οποίος και θεσμικά και πραγματικά αναγνωρίστηκε σε αυτήν την Επιτροπή για τη Διεκδίκηση. Από την αρχή είχαμε πει ότι ο ρόλος που μπορεί να παίξει αυτή η Επιτροπή είναι να ενημερωθούν οι βουλευτές για το θέμα πλήρως, να έχουν νομική, οικονομική, πολιτική, κοινωνική άποψη, ούτως ώστε να βοηθήσουν με την κοινοβουλευτική διπλωματία. Διαφωνώ, διότι δεν έγινε, θα πρέπει να έχει προσωπικότητες και άλλες μέσα, να έχει την ευθύνη ολομέλεια της επιλογής των προσώπων. Η ολομέλεια δεν έχει. Κύριε Κουρή, με ποιες προσλαμβάνες θα έχει αυτό το θέμα δυστυχώς. Εδώ πέρα το έχουμε συζητήσει στο κανάλι σας με άλλη πτυχή, κάθε φορά διαφορετική πτυχή, τουλάχιστον 4 φορές έχω έρθει εγώ εδώ για να συζητήσουμε αυτό το θέμα από άλλη οπτική γωνία. Υπάρχει λοιπόν εδώ ένα τεράστιο υλικό το οποίο πρέπει να οργανωθεί. Αυτή την οργάνωση αυτού του υλικού δεν μπορεί να την κάνει η Βουλή σε ολομέλεια. Είναι πράγμα αδύνατο. Όχι, θα αποφασίσει η ολομέλεια. Να πάρουμε τώρα τις προσωπικότητες. Με συγχωρείτε, να πάρουμε τις προσωπικότητες τώρα. Υπάρχουν καθηγητές κορυφές οι οποίοι εκλήθησαν σε αυτή την επιτροπή. Υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι δεν εκλήθησαν και θα ήταν πιθανότατα και ανώτατη δικαστική που έχουν γράψει για το ΚΕΔΑ και θα ήταν πιθανότατα πάρα πολύ χρήσιμη σε σχέση με τη μεθοδολογία και τα δικονομικά της αναζητήσεως του γερμανικού αναγκαστικού δανείου, του κατοχικού αναγκαστικού δανείου. Δεν προλάβαν να κληθούν. Μα δεν χρειαζόταν. Είμαστε 71 χρόνια. Δηλαδή έπρεπε σε 2 μήνες να τελειώσει αυτή η ιστορία. Δεν έπρεπε να απλωθεί. Για πείτε μου τι έχετε. Μισό λεπτό. Ναι. 71 χρόνια. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν στα 71 χρόνια αυτά, πείτε μου μία σχηματοποιημένη άποψη, συνολική πολιτική επάνω σε αυτό το θέμα που να τίνει πολιτικά προς μία κατεύθυνση για τη διεκδίκηση, νομικά προς μία άλλη κατεύθυνση προς τη διεκδίκηση. Δεν υπάρχει. 1995, παράλληλη άσκηση αγωγής. Ξεκινάει κάτι και επιχειρηματικής διακρίσης με τον Γιάννη Σαμούλη. Ακριβώς. Εγώ συμφωνούμε με τη Χριστίνα σε αυτό και θα ήθελα να ακουστεί. Ήταν η μοναδική στιγμή. 14 Νοεμβρίου 1995, επίδοση της δημοτικής διακρίσης. Παράλληλα με την κοινωνική διεκδίκηση. Εξωτερικών Χάρτμαν από την ελληνική κυβέρνηση. Και λίγες μέρες μετά ο Γιάννης Σταμούλης καταθέτει την αγωγή. Έχοντας ενημερώσει τον Ανδρέα Βαγκανδρέου. Να πούμε και τον αντίλογο εδώ πέρα. Είναι η μόνη φορά που να πούμε και τον αντίλογο όμως εδώ πέρα. Ότι με το να ανακοινώσει την Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ ο Ανδρέας Παπανδρέου, μισό λεπτό να τα πούμε, την έναρξη με τη ρηματική διακοίνωση, έδωσε όπλο στον Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας να μην παραλάβει την ρηματική διακοίνωση. Διότι το να ανακοινώνεται προηγουμένως με πανηγυρικό τρόπο το τι θα γίνει στις ρηματικές διακοινώσεις. Κανείς δεν εμπόδιζε μια επόμενη κυβέρνηση να κάνει, να χρησιμοποιήσει σωστά το εργαλείο που λέγεται ρηματική διακοίνωση. Πάρα πολύ σωστά. Αλλά να λέμε. Σωστά, όταν λέω λοιπόν το ανοργάνωτο. Όταν λέμε το ανοργάνωτο και λέτε εσείς τα 71 χρόνια. Ωραία. Πιάσαμε εδώ πέρα μια στιγμή που αποτέλεσε κορύφωση και ίσως είναι και η μοναδική. Πραγματικά. Εγώ τι θέλω να πω. Ότι αυτό που λέτε το ανοργάνωτο. Δεν μπορεί να παίρνει ο καθένας σαν προσωπική του υπόθεση. Ναι. Δεν μπορεί να παίρνει σαν προσωπική υπόθεση. Γιατί να διχειρίζεται σαν προσωπική υπόθεση. Μπορείτε, για να δούμε γιατί είπε ένα πολύ ωραίο κύριος Καραπελιάς πιο πριν για το χαρακτήρα του ελληνικού, έτσι, του ελληνικού πολιτικού βίου. Και γιατί για να πω και να προσθέσω κάτι, και ο Γιάννης Σταμούλης, από αυτά που θυμάμαι, και θυμάμαι καλά, και σαν προσωπική του υπόθεση λειτουργήσε ένα πολύ μεγάλο λοιπόν, κομμάτι. Λοιπόν, για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ήταν μια επιτροπή, έφτιαξε μια επιτροπή. Για να πω ότι ένα διαχρονικό. Άλλο όμως να χρησιμοποιήσει τη Βουλή σαν προσωπική υπόθεση. Ένα διαχρονικό σχέδιο για την υπογεννητικότητα, ένα διαχρονικό σχέδιο για την παραγωγική ανασυγκρότηση. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε με αυτές τις δομές συνηθίσει να λειτουργούμε. Δομές, αν θέλανε τα πανεπιστήμια, θα μπορούσαν να είχαν με αυτά που λέτε. Ωραία, για να δούμε. Λοιπόν, σας λέω, οι πιο ειδικοί άνθρωποι του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους. Έτσι. Με όλα τα εφόδια και συγκεντρωμένο το υλικό. Γιατί δεν μέτριζες στο σύνολο των αποζημιώσεων
το clearing του Μεσοπολέμου, διότι δεν μου ζητήθηκε. Εάν δεν υπάρχει μία πολιτική. Είναι γραφειοκρατία, εννοείται. Μέσω... Δεν είναι καθόλου γραφειοκρατία. Γραφειοκρατία. Όχι, δεν είναι γραφειοκρατία, κύριε Ξενάκη. Τον ειδικό, τον επιστήμονα, τον ρωτάς σε συγκεκριμένα ζητήματα. Ναι. Όχι, προτείνει όμως ο άλλος. Αυτός που είπε ότι δεν μου ζητήθηκε, έστειλε ένα έγγραφο στον προϊστάμενο υπουργό ότι πρέπει να ψητάσουμε αυτό. Εκτός και είπες από ένα δικό μου θέμα. Όχι, το λέει εκ των υστέρων. Ότι αυτό έγινε επί τούτου ώστε να υποβαθμιστεί το μέγεθος. Δηλαδή όλοι ήξεραν τη σημασία του clearing και το ότι αφέθηκε από την πολιτική. Δεν το ξέρουν, κυρία Καραμπελιά. Θα σας πω. Η πολιτική εκτός, το ξέρουν. Γιώργη μου, το ότι έπηγε στο νομικό συμβούλιο, πήγε και εμένα για καθυστέρηση. Δεν χρειαζόταν να πάει στο νομικό συμβούλιο. Ναι. Για να μην ενοχλήσουν τη Γερμανία πάλι. Κύριε Κουρή. Αυτό είναι γενικό, το να, για να μην ενοχλήσουν τη Γερμανία πραγματικά. Για καθυστέρηση. Αυτό που θέλω να πω λοιπόν εγώ είναι ότι επειδή εντοπίσαμε ένα θέμα περί ελλείψεως οργανώσεως. Η οργάνωση γίνεται με συγκεκριμένους τρόπους. Είχε πει λοιπόν η τότε Επιτροπή, και αυτή τη στιγμή να πούμε και κάτι άλλο. Δεν ακούσαμε καμία εξαγγελία για το πότε η Επιτροπή αυτή που είναι η ειδική μόνιμη διακομματική Επιτροπή της Βουλής θα ξαναλειτουργήσει. Θα ανασυσταθεί βέβαια. Ας πούμε. Προχτές ήταν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, έγινε μια πολύ ωραία από ό,τι με πληροφορήσανε με ένα εκδήλωση για την πρώτη ανάγνωση των ιστορικών στοιχείων για τη θηριωδία. Δεν ανακοινώθηκε ταυτοχρόνως ότι προτίθεται να μπει σε πρόγραμμα και η επαναλειτουργία της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής. Λοιπόν, η Επιτροπή είχε τον εξής σχεδιασμό. Το θέμα, να το βάλουμε στη τον εξής σχεδιασμό. Πρώτα απ' όλα θα συγκεντρωθεί υλικό. Δεύτερον, θα γίνει μια πρώτη ανάγνωση του πορίσματος από το νομικό συμβούλιο του κράτους. Από το Γενικό Λογιστήριο του κράτους. Έγινε. Θα ακολουθούσε η ανάγνωση του πορίσματος του νομικού συμβουλίου του κράτους. Προκειμένου εκεί πέρα να γίνουν συνεισφορές και επεξεργασίες κλπ. Ταυτοχρόνως η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής θα συγκέντρωνε όλο το υλικό για το οποίο αναφέρθηκε. Και από εκεί και πέρα, με βάση όλα αυτά τα πράγματα, έβγαινε ένα πόρισμα το οποίο θα είχε πρώτα απ' όλα βιβλιογραφικό οδηγό. Δεν υπάρχει βιβλιογραφικός οδηγός, όσο και να μας φαίνεται, επάνω σε αυτό το θέμα αυτή τη στιγμή που να υπάρχει ο μελετητής, ο ερευνητής ή ο άνθρωπος, ο πολιτικός, ο οποίος θα θέλει να θέσει το θέμα προκειμένου να ανατρέξει. Όχι μόνο αυτό, βεβαίως. Να του πει ότι είναι αυτό το βιβλίο, εκείνο το βιβλίο, το άλλο, θα το βρεις, μπορούμε πλέον να τα ψηφιοποιήσουμε, να τα έχουμε στο ίντερνετ. Δεύτερο. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα, επειδή είναι θέματα τεχνικά και επιστημονικά υψηλού επίπεδου, να τα αναλάβει μόνο η Βουλή. Πρέπει να κληθούν. Αυτό πώς θα επιλειότανε. Θυμάστε, είχαμε γράψει σχετικά στο παρόν άρθρο με το συνέδριο, το οποίο θα γινότανε φέτος περίπου το φθινόπωρο, αφού είχε τελειώσει η επεξεργασία. Διεθνές συνέδριο με προσωπικότητες που και αυτό δεν γίνεται. Επομένως, λοιπόν, πολύ καλά έχετε οποιοδήποτε μπορεί να έχουμε προσωπικές ενστάσεις. Εξηγώντας όμως το πλάνο και το τι δεν έγινε από εκεί και πέρα. Μισό λεπτό. Εγώ θα ήθελα να κάνω συγγνώμη σε αυτό το σημείο. Εγώ δεν είδα διεθνείς προσωπικότητες. Κύριε Θεοδωρόπουλε, εγώ δεν είδα διεθνείς προσωπικότητες. Ούτε ήξερε κανείς μας ποιος είναι. Είχε αναλάβει ο κύριος Φλογαϊτής με τον κύριο Περάκη. Από εκεί που ξεκίνησε. Μα από εκεί ξεκινάει, Χριστίνα, από την αρχή ξεκινάει να φέρεις τους μεγάλους που έχουν ένα κύρος προς τα έξω και να επηρεάσουν. Κύριε Κουρή, με ποιο υλικό. Όχι, πρώτα κάποιοι που να έχουν ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Ποιοι είναι αυτοί? Με τις γερμανικές καταστροφές που είναι παντού. Είναι κοινά παραδεκτό, κύριε Κουρή, αν μου επιτρέπετε, σαν μια διαπίστωση, γιατί λέχθηκαν πολύ σοβαρά πράγματα και νομίζω προσεγγίσαμε την αλήθεια σε μεγάλο βαθμό, ότι όλη αυτή την περίοδο, τις 7 δεκαετίες, δεν υπήρξε σχέδιο από την ελληνική πλευρά, υπήρξαν κάποια ξεσπάσματα, κάποιες αναλαμπές. Γι' αυτό είπαμε για ελάχιστες εξαιρέσεις. Εγώ θέλω να πω όμως ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της απουσίας βούλησης του ελληνικού κράτους να δουλέψει αυτή την κατεύθυνση. Το γεγονός ότι είναι ελάχιστες οι εργασίες σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό επίπεδο που έδωσαν οι καθηγητές των ελληνικών πανεπιστημίων, και αυτό δείχνει, ομολογεί, ότι δεν πίστεψαν το ζήτημα αυτό. Ενώ θα μπορούσαμε να έχουμε και στις νομικές σχολές. Ευαισθησίες για την πατρίδα δεν έχουν. Και στις οικονομικές. Και αυτό που λέτε, κύριε Κουρή, θα πω και ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Για να σας προκαλέσω. Για να προκαλέσω. Διότι δυστυχήθηκε. Θέλω λοιπόν ακριβώς αυτό που λέει ο Βασίλης ο Μπρακατσούλας να επικαλεστώ, γιατί εγώ λέω μόνο ονοματεπώνυμα.
το άρθρο του τέος πρίτανη του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, του κυρίου Σοφούλη, γόνου της γνωστής οικογενείας, ο οποίος επιτέθηκε στο σύμβολο της Εθνικής Αντίστασης, το Μανώλη το Γλέζο, για το γεγονός ότι ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Και λέει ότι επιτέλους μην τον ευτελίζετε, βάζοντας τον υποψήφιο ευρωβουλευτή, τη στιγμή που ο Μανώλης ο Γλέζος είχε θέσει ως πρώτο ζήτημα το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων. Εκεί λοιπόν αποτυπώθηκε η αντίθεση που παίρνει τα χαρακτηριστικά της, αν θέλετε, της αηδίας ενός κομματιού της ελληνικής ελίτ, ήταν θετικό, απέναντι, όπως το είπατε, απέναντι ότι στη διεκδίκηση των εθνικών δικαίων. Όχι, ότι εδώ, δεν έπρεπε να είναι κομματικό. Όχι, εννοούσε ότι έχει φτάσει στο σημείο που έχει φτάσει, δεν έχει καμιά δουλειά να πάει τώρα στο Ευρωκοινοβούλιο και να προτείνει αυτό το ζήτημα μάλιστα. Δώσε μου ένα λεπτό εδώ. Ταυτόχρονα στη Γερμανία, κύριε Ξενάκη, μόνο στα τελευταία 10 χρόνια έχουμε μόνο για το ζήτημα Μέρτεν 8 διδακτορικά. Έτσι. Είστε νέοι καθηγητάδες, οι Πριτάνιοι ή αυτά. Τώρα τελευταία ο κύριος Μαργαρίτης, ο καθηγητής, πρέπει να ακούγεται, έχει βγάλει σειρά διδακτόρων εξαιρετικών, νέων ανθρώπων, Σκαλιδάκης, Μανουσάκης κτλ. Που μας βοηθούν πάρα πολύ. Επειδή είναι ωραίο και ένδοξο το παρελθόν για το οποίο μιλάμε σήμερα και το οποίο θα γιορτάσουμε αύριο, υπάρχουν όμως και μαύρες σελίδες σε αυτό το παρελθόν. Δεν είναι απόλυτα ένδοξο. Επειδή εντελώς συνδεματικά με τη βοήθεια του 40 την περασμένη εβδομάδα πήγα στα Γενικά Αρχεία του Κράτους και βρήκα όπως. Κάτω στα υπόγεια, κάτι φακέλους απέραντος με 800, νομίζω, βοήθησε με κάνω λάθος, δικογραφίες που αφορούν υποθέσεις δοσιλόγων και εγκληματιών πολέμου, οι οποίες δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν κιόλας, διότι απαγορεύεται η δημοσιοποίησή τους εμπίπτουν στα προσωπικά δεδομένα. Εφόσον δεν υπάρχουν καταδικαστικές αποφάσεις. Εφόσον δεν υπάρχουν καταδικαστικές αποφάσεις, να πούμε και δύο λόγια από τις εταιρικές σας γνώσεις για αυτό το κομμάτι, το σκοτεινό, το μαύρο, έτσι, που αφορά ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, μικρό, περιορισμένο, μειοψηφικό. Αλλά έχει πάει στο δικαστήριο όμως, αλλά υπήρχε. Δημόσια, να μας πούνε δύο λόγια. Γιατί εμείς ξέρουμε τώρα τις κυβερνήσεις, τους υπουργούς κλπ. Να δούμε και λίγο τι έγινε σε επίπεδο κοινωνίας. Όχι, δώστε με να τα δημοσιεύσουμε. Κάτι είπε πριν εδώ για τις Γερμινείς, ας πούμε, κάτι να σου προηγουμένως. Λοιπόν, να επιστρέψουμε σε δύο λεπτά, γιατί θα ήθελα να ασχοληθούμε και λίγο και με αυτό το θέμα. Και να ανοίξουμε την αρχή και πάμε και δικαστικά να πάμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ας αρχίσω να κάνω καμινήσεις. Μακάρι. Επιστρέφουμε. Αυτό δεν το πιάσαμε.